Το όνομα του καθηγητή Γιώργου Γιανόπουλου φέρει πλέον η αίθουσα συνεδριάσεων του ΙΜΕΤ μετά την απόφαση να τιμηθεί ο καθηγητής για τη σπουδαία προσφορά του σε ειδική τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτός από την ονοματοδοσία, αναρτήθηκε και τη πλακέτα στην είσοδο του Ινστιτούτου ακολούθησε παρουσίαση των βιβλίων του καθηγητή στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του ΕΚΕΤΑ με την παρουσία του ίδιου του Γιώργου Γιανόπουλου, του βουλευτή, πρώην Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθηγητού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Σπύρου Βούγια, του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρη Μπίλια, του Προέδρου του ΕΚΕΤΑ Δημητρίου Τζοβάρα και του Διευθυντή του ΙΜΕΤΕ ΚΕΤΑ Ευάγγελου Μπεκιάρη. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο καινούριο βιβλίο του με τίτλο Μεταφέροντα, ένα εξαιρετικό αυτοβιογραφικό βιβλίο καθρέφτη τη προσωπική του κοσμοθεωρία, Τη επιστημονική του θεώρηση και τη φιλοσοφική του αναζήτηση. Η ονοματοδοσία του κτηρίου του του Μεταφορών ήταν μια μεγάλη τιμή για μένα ε, και βεβαίω μια αναγνώριση η οποία με έχει συγκινήσει βαθύτατα και είναι κάτι το οποίο ε, πολλέ φορέ δεν συνηθίζεται και όταν είναι εν ζωή ο, ο ιδρυτής αλλά ε, αυτό έγινε και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μα γιατί ήρθε η ώρα να τιμήσουμε τους ιδρυτές του ΕΚΕΤΑ, τους ανθρώπους που με τις προσπάθειές τους, τις ερευνητικές, τις επιστημονικές, αλλά και τον προσωπικό χρόνο που έχουν επενδύσει, καταφέραν να χτίσουν αυτό που σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η πρωτοτυπία συνίσταται κυρίω στο ότι εν ζωή ονομάζουμε την αίθουσα συνεδριάσεων του Ινστιτούτου Βιώσιμη Κινητικότητα και Δικτύου Μεταφορών, αίθουσα Γεωργίου Γιανόπουλου, για να τιμήσουμε τον ιδρυτή του Ινστιτούτου, αλλά και επί 16 συναπτά έτη πρώτο Διευθυντή του. Ο Γιώργο Γιαννόπουλο υπήρξε ο ιδρυτή και πρώτο Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιώσιμη Κινητικότητα και Δικτύων Μεταφορών και ιδρυτικό μέλο του ΕΚΕΤΑ, ενώ σήμερα είναι αντεπιστέλων μέλο Ακαδημία Αθηνών, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην Κίνα και θεωρείται από πολλού ω ο Πατριάρχη Επιστήμη των Μεταφορών και Συγκοινωνιών στην Ελλάδα.